ήταν και συγκεκριμένα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Φιλοξενούμε αυτές τις μέρες όσο πιο πολλούς υποψηφίους μπορούμε. Σε λίγο θα μπουν και οι περιορισμοί του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, οπότε θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι οι χρόνοι μας. Λοιπόν, έτσι έχουμε σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με μια κυρία η οποία χρόνια τώρα τρέχει με το ΣΥΡΙΖΑ, ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ από τα πολύ νεανικά της χρόνια, οφείλω να ομολογήσω, και η οποία δίνει τώρα τη δική της μάχη ως υποψήφια πλέον Περιφερειάρχης Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή. Λοιπόν, κυρία Δούρου, είναι μια μάχη, μια καινούργια μάχη για εσάς, αυτή τη φορά στην Περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς, με δεδομένο το, αν θέλετε, το καλό κλίμα που υπάρχει για το ΣΥΡΙΖΑ και από πλευράς δημοσκοπήσεων και από πλευράς έτσι αέρα, να πούμε, που έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα σας. Λοιπόν, αν τελικά η Ρένα Δούρου θα είναι στο δεύτερο γύρο. Τι πιστεύετε, τι λέτε? Αυτό που μπορώ να σας πω εκ του ασφαλούς, προκειμένου να μην πάρουμε τον κίνδυνο και οι δύο υπερβολικών ρίσεων, είναι ότι σε αυτή τη μάχη και η ίδια, αλλά και πάρα πολλοί συναγωνιστές, συνδημότες, παλεύουμε σίγουρα για να βρεθούμε στο δεύτερο γύρο, σίγουρα για να βρεθούμε, κυρία Νικόλτσου, στην περιφέρεια Αττικής. Mm-hmm. Κυρία Δούρου, ο μεγαλύτερος αντίπαλος σε αυτή τη μάχη, και όταν λέω μεγαλύτερος αντίπαλος δεν εννοώ πολιτικός αντίπαλος, εννοώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει κάθε υποψήφιο στην περιφέρεια, ποια είναι, με δεδομένη βεβαίως και την άσχημη οικονομική κατάσταση που υπάρχει? Κυρία Νικόλτσου, μπορούμε να μιλήσουμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, όσο και αν ενδεχομένως η απάντηση σας παραξενέψει και εσάς και τους ακροατές σας, σας λέω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι ούτε ο υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, ούτε οι υπόλοιποι, είναι η άγνοια. Δηλαδή? Φρόντισε η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση και ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ώστε οι συμπολίτες μας να μην είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα αυτής της μάχης και τις σπουδαίες αρμοδιότητες που έχει η περιφέρεια Αττικής. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, διότι σε καιρούς κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, η άγνοια και η έλλειψη ενημέρωσης οδηγεί τον κόσμο στην πολιτική περιθωριοποίηση, στην αποχή, να το πούμε με όρους δημοσκοπικούς, αλλά το πιο σπουδαίο οδηγεί περαιτέρω στην ευάθυνση της κρίσης δημοκρατίας. Γιατί όταν οι πολίτες δεν ελέγχουν, αντιλαμβάνεστε ότι ο περιφερειάρχης μπορεί να δράσει ανεξέλεγκτα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, έτσι, για να καταλάβουμε ποια είναι η μεγάλη, για τον κόσμο που όντως μπορεί να μην γνωρίζει, να μην έχει μενωθεί, να μην καταλαβαίνει καν τι σημαίνει περιφέρεια και περιφερειάρχης. Δηλαδή, ποια είναι η δύναμη, η μεγαλύτερη εξουσία? Οι υιοθεσίες συμβαίνουν στις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Τώρα, σε δεύτερο επίπεδο, είναι πολύ σπουδαία τα προβλήματα και οφείλουμε να τα ιεραρχήσουμε. Και η ιεράρχηση δεν έρχεται από, τουλάχιστον από τη δική μου προσπάθεια και τη δική μας μεριά, δεν έρχεται όπως το παρελθόν. Δηλαδή δεν θα φτιαχτεί απλά ένα ηλουστρασιόν πρόγραμμα που θα μοιραστεί στους συνδημιμότες μας και θα ξεχαστεί την επομένη των εκλογών. Έρχεται από αυτό που δυστυχώς διεθνή φόρα, και όχι η Δούρου ή η κυρία Νικόλτσιου, κάνουν λόγο για ανθρωπιστική κρίση. Επομένως, η ίδια η πραγματικότητα μας αναγκάζει, μας σωθεί να ιεραρχήσουμε τα ζητήματα των κοινωνικών υποδομών, της αντιμετώπισης της ανεργίας και βεβαίως με τη βοήθεια του σπουδαίου εργαλείου που λέγεται ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Άρα, κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Σε αυτά καθ' αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι τεράστια, δυστυχώς στην περιφέρεια Αττικής μπορεί κανείς να δει ότι αποτυπώνται οι παθογένειες όλης της πατρίδας. Και το δεύτερο που θα είναι μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες, είναι η άγνοια που έχουν οι πολίτες. Επαναλαμβάνω, μια άγνοια επικίνδυνη για τους ίδιους πολίτες, και την ίδια στιγμή αφήνει να στήσουν χορό εργολαβικά συμφέροντα και όχι μόνο. Εδώ αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς λέτε πολύ απλά ότι στην περιφέρεια υπάρχουν πόροι. Υπάρχουν πόροι από το ΕΣΠΑ που μπορούν να αξιοποιηθούν. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν που εσείς θα κάνετε και κάνετε ήδη, καταρχήν, αν θα καταγγείλετε αυτά τα συμφέροντα, αν θα αποκαλύψετε αυτά τα συμφέροντα, και αν βρείτε τον καλύτερο τρόπο να είναι η Αττική
η καλύτερη περιφέρεια σε ό,τι αφορά το θέμα της απορρόφησης αυτών των προγραμμάτων, που πολλά ακούμε για αυτά, αλλά λίγα γνωρίζουμε τελικά τι γίνεται και τι πάει σε υποδομές. Και επαναλαμβάνω, αυτή η άγνοια είναι επικίνδυνη. Τώρα, ευθύς εξ αρχής σας δηλώνω ότι από τις πρώτες τοποθετήσεις σε δημόσιο βήμα, είτε τηλεοπτικό είτε ραδιοφωνικό, αλλά κυρίως μιλώντας στις γειτονιές και στους αναπομείνοντες χώρους εργασίας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα εργολαβικά συμφέροντα και νομίζω ότι ήδη αυτό έχει γίνει τόσο γνωστό που ο φόβος τους έχει οδηγήσει στο να ξεκινήσουν τα πρώτα πυρά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, ότι πέρα από το ΕΣΠΑ, ο απερχόμενος περιφερειάρχης έκανε έναν απολογισμό και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι έχει ένα πλεόνασμα. Ξέρετε, αν δεν είσαι επιχείρηση για να έχεις αποθεματικό, τότε θα πρέπει να εξηγήσεις γιατί σε περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης, επαναλαμβάνω, για την περιφέρεια της και ολόκληρη την πατρίδα, έχει βρεθεί με ένα πλεόνασμα, το οποίο παρουσιάζεται να είναι από ίδιους πόρους της περιφέρειας. Εδώ τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ απλά. Με δεδομένο τον κυρίαρχο αναπτυξιακό ρόλο που έχει η περιφέρεια, που μπορεί να δημιουργήσει υποδομές και να δημιουργήσει και μόνιμες θέσεις εργασίας, όχι να συμμετέχει και αυτή με τη σειρά της, όπως ευτυχώς και κάποιοι δήμοι, στο σκλαβοπάζαρο το καινούριο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί αυτά τα λεφτά κρατήθηκαν στο μουσκιο, όπως τα έλεγε συγχωρεμένη η γιαγιά μου. Γιατί δηλαδή αυτά τα λεφτά δεν διατέθηκαν προκειμένου όχι γενικά και αόριστα να απαλύνουν την εξαθλίωση και την ανεργία πολλών συμπολιτών μας, αλλά να δημιουργήσουν υποδομές όπου χρειάζεται. Μην ξεχνάτε ότι στην προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που δεν έχουν αποχετευτικό σύστημα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλείται τον Περιφερειάρχη να αποδείξει, αν μη τι άλλο, καταρχήν αυτά τα λεφτά γιατί δεν αξιοποιήθηκαν με τον τρόπο που εσείς λέτε και από πού προέκυψαν αυτά. Και κυρία Νικόλου, και ένας λόγος παραπάνω, επειδή πάντα έχει πιο κάτω στον ευτελισμό της πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν, αλλά εδώ παρουσιάζεται να επέρεται για το γεγονός ότι έχει αποθεματικό. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία, δηλαδή κάποια στοιχεία που να σας κατευθύνουν κάπου σε σχέση με την μη σωστή αξιοποίηση ενδεχομένως? Καταρχάς, ξαναλέω, ο ίδιος ο απολογισμός που παρουσίασε της λογικής του πλεονάσματος είναι από μόνος του αρκετός για να εγείρει το απλό ερώτημα. Γιατί αυτά τα χρήματα, επαναλαμβάνω, όχι να δαπανηθούν, αρκετά μαύρες τρύπες έχουν δημιουργηθεί από διάφορες υπηρεσίες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μας οδήγησαν στην κρίση χρέους. Αυτά τα χρήματα γιατί δεν αξιοποιήθηκαν? Αυτό το ερώτημα δυστυχώς κανένας από τους συναδέλφους σας, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί έχετε κάθε λόγο να αισθανθείτε προσβεβλημένοι όταν σας τσουβαλιάζω με τα παπαγαλάκια, δεν του το απέστεινε. Δηλαδή αυτά τα χρήματα γιατί δεν αξιοποιήθηκαν, γιατί δεν οδηγήθηκαν ώστε σε εκείνες τις κατευθύνσεις και σε εκείνες τις υποδομές που τις έχει ανάγκη η περιφέρεια Αττικής, που τις έχουν ανάγκη οι πολίτες της περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε το ερώτημα, είτε θα το θέσετε εσείς σε κάποιο debate που φαντάζομαι θα έχετε με τον κύριο Ζουγρό, είτε βεβαίως περιμένουμε σε δοθήσεις της δυνατότητας να θέσουμε εμείς το ερώτημα και να πάρουμε την απάντηση. Διότι αντί να μας πει γιατί δεν έκανε έργα κοινωνικής ωφέλειας, έργα υποδομών σε μια περίοδο που η κοινωνία συντρίβεται, η περιφέρεια τα κράτησε στα συρτάρια της για να τα πανηγυρίζει στα κανάλια ως προεκλογικό επιχείρημα. Μάλιστα, λοιπόν, είστε απολύτως σαφείς, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θέλω να σας κάνω και 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι το ποτάμι που μόλις ιδρύθηκε του κυρίου Θοδωράκη, το οποίο μάλιστα σήμερα έκανε και μία πρώτη παρουσίαση των θέσεών του, αναμένεται να τσιμπήσει, αν θέλετε, κάποιους από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε σε αυτό και γενικά πώς βλέπετε αυτή την κίνηση του ποταμιού? Κυρία Νικόλουση, από την πρώτη στιγμή επιδόθηκαν διάφοροι σε αναλύσεις έολες, διότι για να μπορέσεις να οδηγηθείς ασφαλή συμπεράσματα και πολιτικές ερμηνείες, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον τα βασικά. Εξηγούμε, πρόγραμμα και θέσεις. Επιδόθηκαν λοιπόν στην περιβόητη ανάλυση ότι ο κύριος Θοδωράκης, για να μπω και εγώ στην αντίστοιχη αργό, αρδεύει, το ποτάμι του αρδεύει από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτό είναι έολο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια προσπάθεια που μετρά ελάχιστα 24 ώρα
και που στην καλύτερη περίπτωση αδικούμε, στη χειρότερη γελοποιούμαστε όσοι στο δημόσιο λόγο λέμε ότι το ποτάμι θα κλαδεύσει, να το πω ποσοστά, του ΣΥΡΙΖΑ, διότι συγκρίνουμε μία προσπάθεια μερικών ημερών κάποιων γνωστών ανθρώπων, οι οποίοι τους γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, με μία παράταξη και ένα κόμμα που μετρά δεκαετίες αγώνων, διεκδικήσεων, προγραμματικών θέσεων, κοινοβουλευτικής παρέμβασης, παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κινήματα και αλλού. Επομένως, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη δεν είμαστε σοβαροί, στη χειρότερη είμαστε γελοί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αν πάμε απαγωγικά, αν μπούμε και οι δυο μας αυτή την κουβέντα, ας δούμε πριν ενοχλήθηκαν πρώτοι και σε τι βαθμό. Αν ενοχλήθηκαν λοιπόν κάποιοι, ήταν όλοι αυτοί που προσπάθησαν χωρίς καθόλου έμπνευση. Το όνομα Ηλιά έχει χρησιμοποιηθεί στην γειτονική Ιταλία. Δεν μπήκαν στον κόπο να βρουν κάτι άλλο. Προσμετρούσαν όλο αυτόν τον κόσμο, τις προσωπικότητες που στηρίζουν αυτή τη στιγμή τον κύριο Θοδωράκη, σε αυτή την προσπάθεια που και Ηλιά και συνιστώσεις και 58 και γι' αυτό θορυβήθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να θορυβηθεί από καινούρια σχήματα, επαναλαμβάνω, που ακόμα και τώρα που συνομιλούμε οι δυο μας, δεν έχουν να επιδείξουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ας βγάλει το πρόγραμμα ο κύριος Θοδωράκης. Ήσασταν απολύτως σαφείς. Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο να τα λέμε. Εν όψη των εκλογών, ήταν έτσι μια πρώτη μικρή κουβέντα με την υποψήφια για την περιφέρεια Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ερένα Δούρου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Γεια σας.